Εάν καλός δήμαρχος είναι αυτός που διεκδικεί περισσότερα κονδύλια από την κυβέρνηση ή αν είναι αυτός ο οποίος με πολύ λίγα χρήματα μπορεί να διαχειρίζεται τα του οίκου του. Να σας πω το εξής, κοιτάξτε κάτι. Εμείς όλη την αντίληψή μας που έχουμε για την αυτοδιοίκηση και δεν την παραπέμπουμε στις καλένδες, τη συνδέουμε με μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση αυτοδιοίκησης. Αν δεν απελευθερωθεί η αυτοδιοίκηση από το ζουρλαμανδία των μνημονίων και του Καλλικράτη, αυτό που θα κάνουμε θα είναι μια διαχείριση της κρίσης. Γι' αυτό είπαμε ότι εμείς αυτά όλα που θέτουμε εδώ τα συνδέουμε με έναν ανειρήνευτο πόλεμο με αυτές τις πολιτικές, εφόσον νόμι γέννητο εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση συμφοράς. Συμφωνείτε με το μοντέλο της απεξάρτησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους βουλευτές του κεντρικού κράτους? Δεν χρειάζεται να το ρωτάτε. Η αυτοδιοίκηση ποτέ δεν ήταν ανεξάρτητη σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να γίνει ωστόσο. Ετεροδιοίκηση. Οικονομικά και διοικητικά. Βεβαίως. Να σας πω όμως τώρα, αν εννοείται οικονομικά, γιατί το λέει και η κυβέρνηση αυτό. Και το λέει και στο μεσοπόρο θεσμό που το έχω μπροστά μου εδώ. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει, μέχρι τώρα πρέπει... οι πολιτικές της δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι, τι λέει η κυβέρνηση? Ότι ψάξτε να βρείτε πόρους. Μειώστε τα έξοδά σας, μην προσλαμβάνετε προσωπικό. Και θέλω να σας πω το εξής. Μία δημοτική αρχή που σέβεται τους πολίτες και θέλει να εξυπηρετήσει την καθημερινότητά του, γιατί αυτό ακούμε τις τελευταίες μέρες, πρώτα απ' όλα σέβεται αυτούς τους ανθρώπους που εξυπηρετούν την καθημερινότητα. Και έχουμε κραυγαλαία παραδείγματα. Αν δείτε πού στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, θα τρομάξετε. Το ξέρετε. Δημοσιογράφοι είστε. Σε τριτοκοσμικές παράγκες. Λοιπόν, γιατί τόσα χρόνια λοιπόν δεν φρόντισε ο στεγάζος? Σήμερα με τα φανών και λαμπάδων εγκαινιάστηκε και μια τεράστια αποθήκη της Λάβη Φάρμ που μας κοστίζει πάρα πολύ για το ως αμαξοστάσιο των απορριμματοφόρων. Και θέλω εδώ